Την παράταση ως τέλος Φεβρουαρίου της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας μεταξύ των μέτρων για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Όπως αναφέρεται, παρατείνεται η πληρωμή των τελών του 2021 κατά δύο μήνες, μέχρι δηλαδή τις 26 Φεβρουαρίου του 2021. Πρώτη φορά είναι, γιατί αυτά που ζούμε, τα ζούμε πρώτη φορά. Οπότε λογικό είναι, η παράταση αυτή είναι μεγάλη. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Τα χρήματα που παίρνουμε σε αναστολές, ΑΟΑΕΔ, Ταμεία Ενεργείας είναι πολύ λίγα για να φτάσουμε να ζήσουμε. Οπότε είναι αντιληπτό, νομίζω, ότι έπρεπε να δοθεί αυτή η παράταση. Τι έχει γίνει τώρα? Έχει δοθεί μια παράταση δύο μηνών μέχρι 26 Φεβρουαρίου για τα τέλη κυκλοφορίας και για την οικειοθελή κατάθεση των πινακίδων. Για πρώτη φορά θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη δήλωση ακινησίας στο www.gov.gr και την κατοχή των πινακίδων από τον ιδιοκτήτη. Εντός των ημερών θα ανοίξει η πλατφόρμα όπου θα μπορούμε ηλεκτρονικά να κάνουμε την κατάθεση των πινακίδων. Θα είναι μια απλή διαδικασία, με πάρα πολύ ψηλά πρόστιμα όμως σε αυτούς που παραβιάζουν τους όρους της κατάθεσης. Αν δηλαδή κάποιος πιαστεί με κατηθεμένες υπορρίθεις πινακίδες να κυκλοφορεί, τα πρόστιμα θα ξεκινάνε από 10.000 και πάνω. Την παράταση της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας υποδέχτηκαν με ικανοποίηση οι πολίτες. Μια χαρά. Γεια σας, δεν μπορώ να πληρώσω τώρα. Εγώ θα πληρώσω κανονικά. Άλλοι που δεν μπορούν όμως είναι. Έτσι κι αλλιώς θα τα πληρώσουμε. Είναι κάτι κι αυτό. Απλώς γίνεται μετατόπιση. Εκείνο που πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι μας, υγεία. Για ορισμένους θα είναι δύσκολο. Χρειάζεται βέβαια και κάποια να αλλάξει λίγο το σύστημα, ειδικά με στα παλιά αμάξια, γιατί ουσιαστικά αυτοί που έχουν παλιό αμάξι δεν έχουν και λεφτά να τα εγκαταστήσουν. Έτσι, λοιπόν, γιατί να δίνουν τόσα πολλά λεφτά στα τέλη κυκλοφορίας? Εγώ, δηλαδή, συγκεκριμένα έχω 2.000 κυβικά ένα παλιό αμάξι, το οποίο δεν κάνει 3.000 και δίνει 600 ευρώ. Ελαφρύνει προς το παρόν. Μετατοπίζει, είναι σαφές ότι μετατοπίζει, αλλά εντάξει, ελαφρύνει λίγο. Εγώ τα πλήρωσα. Δεν είχε νόημα. Άλλοι ούτε στις δύο μήνες δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν. Είναι πρόβλημα. Όλα. Οι άνεργοι, αυτοί που παίρνουν 400-500 κάθε δίμηνο, το βλέπω να τραβάνε τις πινακίδες έξω. Καλώς, γιατί πώς θα τα πληρώσουμε? Τόσα έχουμε να πληρώσουμε βέβαια φόρους, το ένα, το άλλο, το τέλος του χρόνου. Μετά από δύο μήνες θα υπάρχει δυνατότητα, πιστεύετε, να πληρώσουμε αυτά? Άμα παίρνουμε τη σύνταξη. Μέσα στο Μάρτιο αναμένεται να νομοθετηθεί το μέτρο των τελών κυκλοφορίας με το μήνα, που θα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των οχημάτων να άρουν τις ακινησίες των οχημάτων άπαξ εντός του έτους και να πληρώσουν τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για όσους μήνες θέλουν να έχουν το αυτοκίνητό τους εντός του 2021. Αν, για παράδειγμα, άρουν την ακινησία τον Μάρτιο και μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για 10 μήνες. Στην πραγματικότητα όμως θα έχουν κυκλοφορήσει το αυτοκίνητό τους σχεδόν όλο το χρόνο, αφού στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ισχύει η παράταση της προθεσμίας για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία. Στο Υπουργείο Οικονομικών περιμένουν ότι φέτος θα σημειωθεί ρεκόρ στην κατάθεση των πινακίδων λόγω και της εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι δηλώσεις ακινησίας των οχημάτων. Οι φορολογούμενοι, με ένα κλικ στον υπολογιστή ακόμα και στο κινητό τους, μπορούν να καταθέσουν ψηφιακά τις πινακίδες των οχημάτων τους, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν στην ουρά της εφορίας.